Το υψηλό κόστος διαβίωσης και το ζωφερό μέλλον της οικονομίας αναγκάζει τους γονείς να στραφούν φέτος στα δημόσια νηπιαγωγεία, όπου παρατηρείται το αδιαχώρητο. Φαίνεται ότι φέτος θα έχουμε μια αύξηση σε ένα ποσοστό γύρω στο 10 με 15% θα έλεγα στο σύνολο των μαθητών. Φέτος έχουν αποταθεί γύρω στις 14.200 παιδιά για να εγγραφούν. Οι θέσεις όμως στα δημόσια νηπιαγωγεία δεν επαρκούν για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν και οι 14.000, αλλά κάνουμε προσπάθεια ώστε να εξυπηρετήσουμε πιο πολλές οικογένειες. Σίγουρα τα κριτήρια είναι ξεκάθαρο ότι μπαίνουν στη βάση της οικονομικής και κοινωνικής ανάγκης που έχουν οι οικογένειες. Πολλοί γονείς βρίσκονται σε απόγνωση, μετρούν τις οικονομίες τους και αυτές δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της οικογένειάς τους. Σίγουρα η οικονομική κρίση είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι επιλέγουν οι γονείς να στραφούν προς τα δημόσια και κοινωτικά νηπιαγωγεία. Αν τις συγκρίνουμε με τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία όπου υπάρχουν χρεώσεις των 350 και 400 ευρώ το μήνα, σίγουρα ένας γονιός θα σκεφτεί δύο φορές και τρεις φορές για να στείλει το μωρό του στο δημόσιο αντί του ιδιωτικού. Στο μεταξύ, σε αναμένα κάρβουνα κάθονται οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών νηπιαγωγείων. Προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες των μειωμένων φετινών εγγραφών, προβαίνουν σε προσφορές και πάγωμα των διδάκτρων, τα οποία κυμαίνονται από 200 μέχρι 400 ευρώ μηνιαίως.